Γεια σας φίλοι μου, Channel Dossom, ακόμα ένα Playing Classics και σήμερα παίζουμε το 1997 Rampage World Tour της Midway. Υπήρχε και ένα πιο κλασικό, το θυμάσαι Βασίλη? Ναι, γενικά. Το χτάβι το παλιό. Και αυτό γιατί, παίζουμε Rampage, το αξιδικά και είμαστε βάρες να παίξουμε Rampage λοιπόν. Την ταινία εν όψη της καινούργιας ταινίας. Την ναι, έχετε κάνει με τον Dwayne Johnson, τον γνωστό The Rock. Το είδα με τον αδερφό μου. Πώς σου φάνηκε η ταινία? Διασκεδαστικότατη. Ταινία με εφέ, φυσικά, τι άλλο. Καλά, εντάξει, ναι. Πάντως το προτίμησα από τα Transformers μια φορά. Ναι, γιατί εκείνα καταδίσαν σούπα μετά από ένα σημείο. Και αυτό, αλλά εκτός αυτού είναι ότι είναι βασισμένο πολύ πιστά στο arcade το γνωστό. Αυτό που πρέπει να κάνει στο Rampage τι είναι? Να καταστρέψει κτίρια. Κτίρια, ανθρώπους. Να τρως ανθρώπους. Ελικόπτερα. Με την κλωτσιά τρως ανθρώπους. Με την κλωτσιά γκρεμίζει πιο εύκολα τα κτίρια, όπως είπαμε. Είναι πολύ εύκολο πράγμα γενικά. Ξεκινάμε πιστεύω, select για credit αγαπητέ, start, βάζω πολύ καλά να έχουμε γιατί είναι μεγαλούτσικο έτσι, δεν είναι μεγάλο μικρό, είναι... πήρα εγώ έναν, πάτε και εσύ select, το start και πάρε τον παίκτη σου, ας πούμε βασικά όποιος έχει με βάση τη σειρά πάει, δεν μπορεί να παίξει. Ναι, λογικά, ναι, δεν πειράζει. Ναι, ξεκινάμε λοιπόν, κάτσε να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα, είναι κάποια επιστήμονα που μιλάει και μας λέει ότι και καλά κάτι συμβαίνει, ας πούμε κάτι έγινε με αυτά. Scam Labs λέει Research Facility, Toxic Hollow Illinois λέει μάλιστα. Στην ταινία βασικά το σενάριο είναι λίγο διαφορετικό, κάτι έγινε με το διάστημα. Στείλανε κάτι. Ναι, τα πάντα στο Cinematic Universe. Λοιπόν, για να σκαρφώνω στα κτίρια Βασίλη, πάνω το μοτό στο πρώτο απλά. Και παρά απλά και τελειώνει η ιστορία. Έχει παγίδε διάφορε, θα χάσει πολλέ φορέ, εντάξει, αλλά. Το θέμα είναι ότι είναι παιχνίδι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία. Όχι. Να το πούμε και αυτό εδώ πέρα. Δεν θέλει ιδιαίτερη φιλοσοφία, να βρουν κλωτσιά μου. Την κλωτσιά κρεμίζει πιο εύκολα από την κτίρια. Τρώω ανθρώπου για υγεία. Εγώ μπερδεύω τον τζάμπι εδώ πέρα με το τέτοιο. Εγώ. Έχα να τι να κάνει, με είχα να συνηθίσει λίγο. Ναι, λίγο. Δεν είναι σαν το τύπο τα παιχνίδια τα. Ξέρετε, είναι αυτά. Λίγο μυστήριο. Στο χειρισμό λίγο. Η έκδοση του Nintendo 64 επίση είναι πάρα πολύ καλή, αν θέλετε να παίξετε. Είναι πολύ καλή γενικά. Ανεβαίνει απλά στα κτίρια πάνω και βάρα όσο πιο πολύ μπορεί να κάνει, όσο πιο πολύ μπορεί. Εγώ μπορώ να πετάξω κιόλας, δες έτσι έχω αυτό το κόλπο, δες αυτό. Όχι, το jump. Είσαι εδώ, τι να είναι. Νομίζω ότι μπορούν να φλακωθούν και μεταξύ τους τα τέρατα. Δεν είμαι σίγουρος, κάτσε. Έχω αυτή, όχι. Α, να μπορεί να χτυπηθούμε, εντάξει, ναι. Απλά αυτό είναι, αυτό είναι ότι θα χάσεις πιο εύκολα. Το κάνω όπως το Final Fight και αυτά, ξέρεις. Ναι. Για να είναι πιο εύκολο να κάνεις. Πρέπει να γκρεμίσουμε όσο πιο πολύ τις πόλεις γίνεται. Μόλις προχωράμε και γκρεμίζουμε, Βασίλη. Κατέστρεφα αμάξια. Πάμε από εδώ που λέει τον πέρα π.χ. Κάνε τα πόδια μας. Εντάξει. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Ένα κοτόπουλο για ενέργεια π.χ. Παράδειγμα, αν προλαβαίνεις την παίρνεις. Με την κλωτσιά. Πάτα την κλωτσιά όσο πάνω στο κτίριο. Α, και εσύ να πετάει, ρε. Totally destroyed. Καλά, η πρώτη πίστα είναι εύκολη, ξέρεις. Wrecking Balls of Steel, μάλιστα. Bonus. Πήραμε bonus καλό. Και καλά. Εγώ είμαι Λίζη. Λέω το όνομα μου είναι Λίζη. Εμένα σαν είναι George. Ο George βασικά είναι λευκός πίθηκος τώρα. Στην ταινία, ναι. Στην καινούργια ταινία. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν είναι καλά. Το μέρη που δεν πειράζουν εντάξει, το είναι. Τα, όντως είναι κάτι άσχετο. Η ταινία ήταν καλή. Γενικά. Ήταν... Είχε δράση. Εφέ, φυσικά τι άλλο μπορεί να κάνει. Αφήνει πάνω σου. Άιντε. Τι να κάνει. Από κάτω. Μπουνιά και κάτω. Προθεί και κάτω. Τελειώνει η ιστορία. Συρίζει μια πρώτη παλιά. Βασικά και, έχει και γκοριά μέσα, έχει ψηλό αίμα. Τα... Σαν... Όμως είναι, δεν είναι πολύ πολύ. Όχι, ναι, δεν είναι να πει ότι. Πιο επίπεδο διασκεδαστικό, δεν είναι. Δεν είναι γκοριά, αλλά έχει αίμα. Κανονικά του τρώω πετάγονται αίμα, το του πατά και γίνονται κομμάτια. Και είναι μεγαλούτσικο πριν έπαιζε αρκετή ώρα, έτσι. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Έτσι γενικά, έτσι, αρκετή ώρα, έτσι, δεν είναι μικρό δηλαδή. Θυμάμαι τον κόσμο που το έπαιζε πολύ έξω το αρκετή παλιά. Ήταν έτσι πετυχημένο αρκετά. Ξεκρεμιστό άλλο που είχαμε πει. Όχι, δεν σε πιάσει βασικά. Κάτι έφαγε και ξέρασε. Ναι, τρως δηλητήρια και τοξικά. Κακοί άνθρωποι με το περιβάλλον που κάνετε ζημιά και παθαίνουν και τα τέρατα ζημιά και τότε καταστρέφουν την πόλη μετά. Βασικά, σου λέει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα και καλά τη απροσεξιά των. Τη απροσεξιά. Τη απροσεξιά των ανθρώπων. Sorry, φίλε μου. Είναι και καλά αποτέλεσμα, ξέρεις, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Rampage film, τρελό παιχνίδι καμένο. Πώς και δεν βγήκε Super Nintendo, δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει βγει για το Super Nintendo, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ναι, με τα γραφικά του Donkey Kong έτσι πως το κάνω, πιστεύω θα μπορούσε να το καταφέρει. Το
Super Nintendo. Το βγάζω στο 64 ίσως για πιο προσεγμένα γραφικά. Ήταν μάλλον τότε που τελείωνε το Super Nintendo, ξέρεις η εποχή του, κατάλαβες. Αν ήταν πιο νωρίς πιστεύω θα το βγάζανε. Δεν συμφωνείς αυτό εδώ πέρα. Ναι. Μπορεί να βάζει και πολλού ανθρώπου μαζί. Στα σπίτια αυτό που κάθε. Μ' αρέσει που είναι τσέκρι με αυτή και κάτω, δεν του νοιάζει, οκ. Okay. Δηλαδή σου λέει εντάξει, οκ. Okay, δεν τρέχει κάτι. Δεν θυμάμαι. Ψυχραιμία είναι βασικά ότι σε τέτοιο πανικό δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως. Απλά κάτσε και βλέπει την καταστροφή. Κάτσε να του πάμε εδώ όλοι μαζί. Ελάτε εδώ παιδιά να σα πω όλου μαζί. Κλαπ. Ομιομ. Είναι νόστιμη. Delicious. Ποιο πετάω, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Χαβαλές. Α. Ας το κτίριο δικό μου είναι, ξέρεις. Θέλω να βαρέσω μπουνιά, αλλά βαρέω την άλλη. Τέλος πάντων. Το κτίριο! Έλα δεσέ. Ωμιομ. Βασικά είναι σαν το να πέσει το King Kong το video game ένα πράγμα. Ναι, μοιάζει. Μόνο που εξαιρετικώ δεν είναι ο Ultraman εδώ και άλλοι για να τα καταστρέψουν όλα. Όλα είναι επηρεασμένα βασικά στο τύπο ναι. Του King Kong. Από Kaiju ταινίες γενικά έχουν πλάκα. Να δούμε μια ταινία από τις καμιά μέρα έχουν πολύ πλάκα. Βασικά πάντα start και συνέχισε απλά. Έχει credit. Και ξαναβγαίνει. Έχει και γυμνό είδες όταν είσαι τέτοιο. Όταν είσαι... Α, εγώ είναι... κορίτσι. Α, γι' αυτό λέγαμε λύση. Είναι πολύ. Είναι τόσο μικρές οι φιγούρες που δεν διακρίνεται κάτι επομένως. Αλλά εγώ είμαι κορίτσι, γι' αυτό λέγαμε λύση. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή που μας ακούτε, μην νομίζετε ότι είναι το γυμνό. Όχι, γυμνό, όχι, δεν είναι κάτι. Μία σχέση. Χριστό και από αυτό. Εντάξει. Πού βαράω, πού να μην το πω. Έτσι, τα κτίρια όλα. Τι κάνω, εγώ άφησα το κτίριο και δουλειά. Έλα τόσο και τα σκευαμίδε. Total destroyed, οκ. Όσο πιο πολύ επέκτηση είναι βασικά, τόσο πιο καλά είναι. Και αυτή η σεξι γραμματέα μας ελέγχει κάτι μάλλον για τις αποστολές. Προφανώς κάνει έρευνα απέναντι στο έργο. Α, εδώ είδες τις καλόγρες και τους γέρους μέσα εδώ. Μπορείς να τους φας, να πατήσεις τρόπο. Τους φας. Τους τρως όλους μαζί. Τα τάγκ είναι επικίνδυνα και τα μεγάλα αεροσκάφη. Τα τάγκ είναι πολύ τα πιο δυνατά. Η Λίζη βρήκε τον πελάτη με το τάγκ. Και κάτι έφαγα που με πείραξε, οκ. Okay. Άκου Λίζη. Όπως το συγκρότημα εκείνο, την Λίζη. Οπ, οπ. Πάμε μεγάλο άλμα. Α, όχι, πάει, κύριξε, πάνω σου, θα τα λάσω. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ένι σάρι. Πρεσβεία. Αυτό είναι χημικά. Πρώην πρεσβεία. Λέω. Τώρα πρώην πρεσβεία. Μπαμ, μπαμ. Έλα, μπορείς. Γιατί δεν σκαρβάλλω μετά. Εγώ παίζω με arcade stick, είναι original film. Έτσι και σπαλούν τι κάνει. Τα ροσκά μπορείς να πηδάσεις και να τα βάρεις όπως θες. Τι κάνει καλό άλμα μεγάλο για να μπορείς. Δεν έχει, ναι, είναι, το άλμα είναι λίγο περίεργο, εντάξει. Ανέβα πάνω στο κτίριο. Μπράβο. Τι καλή σαβρούλα η Λίζη. Κάκτος, ό,τι να είναι. Έχει τα πάντα να τα σου. Τα παράθυρα βασικά ανοίγεις bonus και στην ουσία μπούμ, μπούμ. Βασικά όσο πιο τα θεμέλια νομίζω είναι το βασικό σημείο. Άμα χτυπήσει τα θεμέλια έχει καταστρέψει όλα. Βάρα πάρα φυλάκια για να παίρνει τέτοιο. Μπούμ. Κάτι, κάτι με πείραξε, κάτι δεν μου άρεσε. Όπως απλάκουσα. Καταλάβω. Μ' αρέσει που έχει από μικρό ύψος έτσι. Βασικά, ρεαλιστικά, αν το πάρεις, αν πέσεις από ένα τέρας, αν έπεφτε αυτό, θα πάθει μια ζημιά, έτσι, κανονικά. Λογικά, δεν είναι ότι τότε το λειτουργείς πρέπει. Μέχρι τώρα τότε δεν τα κάναμε όλα. Ναι. Πάλι καλά. Twisted Metal, 10.000 καλή. Twisted Metal, οκ. Twisted Metal, το παιχνίδι το άλλο του PlayStation. Twisted Metal. Ναι. Βασικά, σου πιάσω γαλοκτή, να πιάσεις εσύ. Οπ, πάνω εδώ. Αχ, πάντα μπερδεύω το άλμα με την γροθιά. Καροτάκια, υγιεινή διατροφή για τα τερατάκια μας. Αυτή με τις φωτιές είναι πιο επικίνδυνη από όσο δεν πειράζει. Έλα στο οποίο. Έχουμε και λίμνη εδώ, έτσι, νεράκι. Η φιλήσικη πόλη τους θα γίνει ρημαδιό σε λίγο. Δεν θα είναι πλέον φιλήσικη. Ναι, δεν θα είναι πλέον τίποτα από αυτά. Όχι, έπεσα στο νερό, όχι! Πώς είναι κλασική. Έπαιρνες μπάνιο.
Ναι, με το καλοκαίρι τώρα. Και πολλές βροχές πάρους έτσι. Ένα καλοκαίρι, δεν το έλεγα ακριβώς καλοκαίρι. Κάνεις ένα γραμματισμό σε όλο κάτι. Ναι, ίσως. Πάμε προς τα εκεί πάει το θέμα. Γενικά. Mega food. Mega food είναι λέει το τοπικό φαγητό, αν το βρίσκεις παίρνεις extra bonus. Καλά, κάρβουνα. Okay. Α, το νερό μας έσβησε στη φωτιά. Okay, εντάξει, επομένως δεν έχω πάνω. Έλα λίγο από εδώ να πάμε στο κτίριο πάνω γιατί κατέστρεψε το κτίριο, γιατί δεν θα κάνουμε. Και εγώ δεν μπορώ να ανεβώ για κάποιο λόγο. Κοίτα, έχω καταφέρει. Okay. Totally destroyed και αυτό. Μπράβο, το καταφέρα. With friends like you who needs enemies. Enemas. Enemas. Κλείσματα. Οκ, εντάξει. Μπόνου το ήθελα. Παίρνει ό,τι μπορεί, βασικά δεν ξέρω τι παίρνει. Έχω μπερδευτεί εδώ στον πόνο. Καταστρέφει τι παίρνει. Τέλο πάντων, για πλάκα. Όποιο πιάνει πιο πολλά είναι βαθμού, κάνει καλύτερου βαθμού. Λίβερπουλ. Πάμε στο Λίβερπουλ τώρα. Πάει Λίβερπουλ. Τώρα θα μείνει, θα γίνει. Τι είναι, κάτι τέτοιο. Σιγά ή σκάρι μου. Θα να πηδήξω πάνω σε ένα αεροπλάνο, από ό,τι μπορεί το κάνει. Κάτι πήρα και. Γκάριζε. Μ' αρέσει που έχει και ρεύμα η πινακίδα και με πειράζει κιόλας, ξέρεις. Α, με το κράξιμο που κάνω, ξέρεις, τον κρέμισα με τη μία όλα. Οπα. Εγώ θα μπορούσα να πω στο υπήραξε στο στομάχι, γιατί ξερνάω κάπου κάπου. Κακοφαγία, αν τρως πολλούς ανθρώπους, ξέρεις τι μπορείς να πάτεις. Παίζει και τα τέρατα να πάθει να δηλητηρίασαι, δηλαδή ποια φάση, κατάλαβες. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Να. Κάτι ήταν που πήρα. Άγιε. Τότε η Destroy. Μπράβο, τα καταφέραμε. Είναι πολλές πίστες βασικά, αλλά είναι μικρές. Καλά, εντάξει, τα arcade αυτό είναι, έτσι. Εντιμβούργο, λοιπόν. Μάλιστα. Πάει το καίμεν το Εντιμβούργο. Έχει ωραία κάστρα και αυτά. Είναι και όμορφο μέρος, ιστορικό ακριβώς. Μουσεία με... Δεν πειράζει. Πώς είναι παιχνίδι. It's all fun and games, λένε. Μας είπαν, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο, είναι πιο σκοτεινά τα πράγματα από ό,τι λέγαμε. Όχι, τεχνολογία. Α, το πάρκο, λεφτά είναι. Το χρυσό έχει επιλέξει τώρα, λεφτά πάρκο. 200. Κάψα κάτω, γιατί. Έγινε μικρό. Έχει λίγο θέμα με τα σκαρφαλώματα σε κάποια σημεία. Αλλά κοίταξε τα arcade πάντα, το ξέρει πολύ καλά ότι τα κάναμε και επίτηδε έτσι. Για να είναι πιο σπαστικά. Ο έλεγχο είναι λίγο ιδιόρυθμο γενικά τα arcade. Έχουν χαρακτηριστικό έλεγχο καθαρά για arcade stick δηλαδή, ξέρεις. Και τα κάνανε και λίγο επίτηδε δύσκολα, γιατί ήταν φτιαγμένα για να χάνει ποτέ. Πώ θα τρώγαν τα λεφτά, για. Πώ έρχεσαι τα κέρματα μέσα με το κύμα. Όλο και όλα. Μπούμ, ελάτε εσύ εδώ. Τι κάνετε. Άμα δει τέτοιο τάφο, πώ το λένε. Επιδειξία, ρε. Στην κοπέλα έκανε επίδειξη. Έχει άμα δεν πάρει. Καλά κάνει και το φάγαν. Καταλαβαίνεις ότι μέσα στο παιχνίδι έχει πολλά τέτοια έτσι κόλπα έτσι γενικά τα οποία λες είναι έτσι ξέρεις μεγαλίστικα δηλαδή. Τότε είναι στο παιχνίδι, οκ, πάει το δημιουργό. Βασικά παρατήρησε ότι έχει σημεία που δεν καταστραφήκαν, αλλά από ένα σημείο και μετά η καταστροφή είναι total, κατάλαβες. Το μετράει σαν... Σαν total, σου λέει εντάξει δεν είναι... Ωραίος. Ωραίος. Ένα 209, βασίλειτες. Ναι, βασικά είναι ολόγιο. Ας το θεωρούν αυτοί από εμείς, αλλά είναι ολόγιο. Σαν να το πήραμε στην ταινία του Ρόμποκο. Και θέλω να... Περίμενε. Μας έχει τσακίσει αυτό εδώ, Θα προσπαθήσω αυτό το αεροπλάνο, αν τη δείξεις σωστά, μπορείς να το πιάσεις από πάνω, αλλά... Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Από πάνω από αυτό. Με κάνει κάρβουνο. Και εμένα με έχει τσακίσει το ξύλο μας κάνει. Γιατί πάλι πατά το άλλο. Επιτέλους πάντων. Τότε η Destroyed. Δουβλίνο. Πάει το Δουβλίνο. Δεν έμεινε Δουβλίνο. Pig out bonus. Πήραμε pig out bonus γιατί είμαστε λέμαργοι. Οκ. Η φάση του τεράστιου όλα τα λεφτά έτσι. Ναι, ναι, είναι τελείως εκφραστικές και καρτουνίστικες. Ναι, είναι καρτούνι. Όλη η φάση. Το σοβαροποίησαν στην ταινία την καινούργια με τώρα. Το κάνει λίγο ελαφρώς. Έχει τη χιούμορ του, αλλά ξέρει σοβαροποίηση. Είναι η μόδα πλέον των ταινιών να τα κάνουν πιο ήμο feeling, πιο σκοτεινό feeling. Ναι, ξέρει να είναι και πιο. Γιατί δεν θα το δει και το άλλο στα οποία τι είναι τόσο αστείο. Δεν το βλέπω. Θα ήταν ωραίο αυτό να το κάνουν. Φαντάζομαι πως θα ήταν να το κάνει το 80 αυτό. Σαν ταινία. Θα ήταν με claymation, ξέρει. Stop motion. Δεν είναι απαραίτητο θα ήταν και άσχημο κιόλα. Όχι σίγουρα.
έπεσα κάτω. Ήθελα να κάνω, ήθελα να δείξω πάνω στον τρίγιο στην ουσία. Πάτα κολλήνω. Πατάω, αλλά δεν με βγάζει κάποιο λόγο. Το άλμα του είναι όντως κακό, είναι, έχεις δίκιο. Πατά που δεν μου βγάζει. Πάτα. Έχω credit, βασικά βάλε. Έχεις εδώ είσαι, επομένως με έχεις δάνει. Να γκρεμίσουμε το κτίριο, όλα τα πίσω. Πού πάει, σ' αφήσαμε. Άμα. Έστω το ροχή, πράγμα. Αφήσαμε το κτίριο. Γιατί κάνω βλακίες. Καλά, βρίσκει, φύγε. Α, πάνε στην αρχή. Βασικά, να πω λίγο κάτι λίγο ψηλό. Τι. Η ιδέα μου είναι σαν να κάνει έρωτα ο γορίλα όταν χοροπηδεί. Ναι, και εγώ. Κάνει παραϊκό, είναι σαν να στην ουσία. Σαν να συνουσιάζεται. Δεν ξέρω αν το κάνει επί τη κατασκευαστή αυτό, αλλά. Δεν ξέρουμε. Όπα. Πάλι, αυτό είναι το Big Ben. Πρόθεση του καθενό μπορεί να το Big Ben δεν είναι. Που γιάνει εδώ τι είναι. Βασικά τι κάνω, πατάω τι να είναι. Μπράβο, πάει το Big Ben. Ένα από τα πιο ιστορικά μέρη και το ρημάξαμε. Είναι. Άμα είστε Αγγλές, δεν το βλέπετε. Τελείω γιατί είναι. Αυτή το άλλο δεν το φάσα. Είναι κακό για την υγεία σου. Θα πάω από το κτίριο. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Έλα. Όταν φάνε τα τζάμια σημαίνει ότι έχει καταστραφεί το κτίριο, στην ουσία θα πέσει. Επομένως μην το πολεμάσω πολύ άμα βλέπεις ότι έχεις πάει τα τζάμια. Evacuated. 99% το πήγαμε, εντάξει, ωραία τα πήγαμε. Πάντα στάρτε εσύ. Evacuated, ξέρεις. Μετά σου στάρτε κάποιο λόγο αρκεί να πει εμένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Continue, πάτα. Πάτα πρέπει να πατήσεις continue μάλλον εσύ. Πάτα start. Select start. Evacuate. Έπρεπε να βγεις και εσύ μάλλον. Ξέρεις άμα δεν είσαι εσύ, γιατί όσο με διπλό δεν μπορούμε να συνεχίσω. Include yourself, you can die it with, δεν πρόλαβα παράδο τι είναι, τέλος πάντων. Πάμε. Όπου θέλετε να δείτε φυσικά τι γράφει και σε εμάς φεύγουν γρήγορα, τα πατάτε πάω σκίσεις στο τόνο. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Που είναι εύκολο για εσάς, για εμάς δεν είναι εύκολο γιατί είναι... Τώρα πρέπει να το κάνουμε το βίντεο. Μας πειράζει ο καπνός, και είμαστε πέρα από τα μεταλαμβάνη και μας πέρα από τα πέρα. Ό,τι πεις, κοπελιά. Λίγο μαζί σου κάτι θα τους πέσει αυτό, από το άλλο. Οι φωνές μου αρέσουν. Τον ανάπηρο προς, εντάξει, δεν είναι αυτό, πιστεύω. Χημικά, θα τα φάω για να δούμε τα πάθω. Α, όχι, εντάξει. Α! Τα χημικά σε μεταλλάσσουνε. Καλό, μπορώ να πω, ωραία. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα το βλέπω. Τώρα και τα χημικά, βασικά, τώρα το είδα. Δεν ήξερα, νομίζω ότι σε κάνω ζημιά. Τότε λέει, τώρα εντάξει, με αυτά τα χημικά φέρνει. Έφαγε έναν άνθρωπο για τη δόρπια σου παγκάκι. Τι μου είναι αυτή η Παναγία μου. Useless λέει demonic. Δεν θα θέλει να είναι έτσι ο πεθερό και το αφεντικό σου. Τέρα είναι, τα τέρα είναι πιο όμορφα έτσι. Δεν θα θέλει να είναι ο πεθερό σου έτσι, το τονίζω και το αφεντικό σου δουλειά. Τα τέρα είναι πιο όμορφα, χειρουργικά δεν ξέρω. Σου δείχνει ότι και καλά τα τέρα είναι πιο χρυτωμένα από του ανθρώπου που αλέτα. Α, και να μα πετάξει νερό. Το ξέρω. Καρεβάκι. Κάτω. Βασικά από εδώ συνεχίζει πολύ. Να πάμε από εδώ, θα συνεχίσουμε. Μην πα στο νερό. Don't be afraid of the water. Είναι friendly ακόμα και δεν ξέρω. Πώς ανεβαίνεις επάνω στα κτίρια, να δεις τα τέτοια, έχει τρόπο να... Έχει τρόπο να κάνεις, να πάτησε επάνω με καλό. Να ανεβώ σε πτικά, να δω αν μπορέσω... Α, να το, να το. Πηδάς απλά επάνω τους, ξέρεις, άμα ανεβείς το τέτοιο... Ναι. Πηδάς επάνω απλά στο τέτοιο και στην ουσία το κάνει, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι special. Δεν είναι περίπλοκο, έτσι... Μπαμ, μπουμ! Υπήρχε παλιά ένα παιχνίδι στο PlayStation 1 που λεγόταν MDK, ήταν στο map. Και είχαν δύο παιχνίδια στο PlayStation 1 παλιά. Και σήμαινε το MDK, σήμαινε Murder, Death, Kill. Σκελετούς! Το έτσι που είχε σκελετούς στο σπίτι. Γιατί? Δολοφόνος ήταν. Προφανώς ήταν δολοφόνος ο τύπος και είχε πτώματα κρυμμένα σκελετών και σκλώζει. Α, μπράβο. Πολύ σκελετή, αυτό θα έλεγα. Πολύ σκελετή στην κουλάπα του και στο σπιτάκι γενικά. Για αυτόν τον λόγο έξυπνο στήσιμο το παιχνίδι μπορώ να πω γενικά. Όχι, έχει πολλά υπονοούμενα γενικά έτσι. Και λεπτομερείο λεπτό μα τι παρατηρήσει το κάνω ακόμα πιο ωραίο. Είναι μικρογραφίες βασικά. Αν είσαι ενήλικος, τώρα δεν μπορεί να τα καταλάβει. Φυσικά κάποια από αυτά. Εντάξει, απλά κουστάρει να τρώσει και να τρώνε.
Μπερδεύτηκα να πει και να χαίρεσαι. Ναι, και να τρώσει φυσικά. Γλυκά και φαγητά εννοείται. Τα γλυκά τα ταράξαμε αυτό να πάνε μόνο για γλυκά μα. Ωραίο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναπαίξει έτσι πολύ. Λίγο το έχω παίξει, δεν ασχολούμουν, αλλά για να παίξει το main είναι καλό. Για να περνά την ώρα σου διασκεδαστικά, θα είναι καλό. Για να παίξει διπλό με φίλου σου και τριπλό. Βασικά, όλοι θα σκεφτεί να παίξει διπλό και τριπλό. Πρέπει να πα στην άλλη. Να φάω αυτό να πει του γέρα. Παμπού, μπαμπ. Εμένα το μεταξύ έχει φάει ό,τι θες αυτός ο γορίλας, ό,τι βρήκε το άπα και αυτό ξέρνει όλη την ώρα. Είναι λίγο λέμαργος tank, ο κόσμος. Ο Τζόρτζι είναι λίγο λέμαργος. Ο Τζόρτζι είναι λέμαργος, είναι γοριλάκι λογικό. Ή σαν πρώτα λίγο πιο... Σαν κοπέλα που είμαι εγώ. Αυτό που τάγκς είναι έπιστο. Είσαι λίγο πιο προσεκτικό. Σαν κοπέλα, σαν πιο... Ναι, είμαι πιο, πιο εκλεκτικά, προσέχω τι κάνω, αλλά... Δεν θα το έλεγα, τόσο να φάει όλοι ό,τι έχετε φανταστείς κι εγώ. Τέλος πάντων. Κρατήσω ό,τι να είναι έτσι. Και εγώ ξεκολουθώ από το τόμα πάλι. Γιατί. Παγωτάκι πάλι. Μόνο. Για κάποιο λόγο δικό μου αυτοκτόνησε ο Βολίδα. Δεν πειράζει. Τότε και στο βασικά ένα μόνο βγάλαμε 99% με το χώρο πάλι. Local flavor bonus, πήραμε το local flavor, ξέρεις τι είναι το πιο. Είναι 99, είναι σαν να το πήραμε κανονικά. Για ένα 100 τώρα. Όχι, 100% πήραμε. Το προηγούμενο ήταν 99. Δεν πειράζει. Oh well. Όχι τα πάω, όχι τα ίδια θα σε τρώνα. Δεν είναι τίποτα. Τι άλλο που έχει πιο εδώ μπορούμε. Φουντ, μας λέει ότι έχει φουντ εδώ. Έφαγα έναν άνθρωπο και ξέρα, σαν πολύ ξινό χαρακτήρα. Κάτι ναι, ήταν ξέρει, όμω ξύνει τώρα, πειρέ. Ήταν ξινό χαρακτήρα. Προφανώ. Έλα μπορείς, καλό μου ξαβράκι, σπάς το όλα λυζί, λυζάρα μας. Πιστεύω ότι δεν κάνουν και καλή διατροφή άνθρωποι, γι' αυτό είναι γεμάτη τοξίνες και τρώει γορίλες και ξερνάει ας πούμε. Λυζάρα, τρώσε το που κάθεσαι τώρα, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πρόλαβε να κάνει την ανάγκη, τελειώσαμε πιο γρήγορα. Τελείωσε πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται να κάνει καμιά ανάγκη. Τώρα δεν έχει λόγο. Του πάτησε, έγινε ένα κομμάτι. Sorry γι' αυτό. Sorry παιδιά στο ξενοδοχείο, περνάτε καλές στιγμές. Να είναι 209. Να το φάω. Αααα, με κάψε! Άτιμο! Πολύ δυνατά ήταν τα ρομποτάκια, ρε. Έλα από εδώ. Πάμε εδώ. Έχαμε τον πόλο την ωραία επίθεση. Ένα, εντάξει. Ούτε παιδεύεσαι κιόλας. Μπορείς, ένα. Total destroyed, yes. Yeah! Που κάνει και ο φίλος μας ο Homer αυτό ο Simpsons. Μιστ, nice monster finish last, ok. Woohoo! Homer Simpson, μόνο αυτός λίγο. Βασικά, εκείνο, έτσι και ήταν αυτός εδώ, δεν θα τους συναγωνιζόταν κανείς στους τετράδους και θα τρώγει όλο μόνος του. Βασικά για να τα φέρετε πρέπει να έχουν σχήμα donut. Ναι, ναι, αυτό είναι δύσκολο να τα τρώγει. Ο Homer γενικά έχει θέμα με τον donut. Με πήρα και με donut. Μπήρα του ανάπτυξη. Πατατάκια, ό,τι ήταν, είναι καπαγόσιμο. Ε, ναι, καλά. Αλλά κυρίως τα ντόνατα είναι να κάνει μόνο. Ξέρεις τι γίνεται αυτό. Ο Homer Simpson, δεν έχω δει πολλά επεισόδια της νέας σεζόνας, με αλήθεια, μόνο τα... Μας δίνει χρόνο αυτό, μας πήρα χρόνο. Πήρα και ένα μεσεδάκι να νάθω. Ωραία, και ποιο. Τελικά, μα τα χημικά αυτά που είναι το σύνολο των πυρηνικών δεν σε κάνουν καλό, μόνο τα βαρέλια. Συνεχίζουμε από εδώ. Γέλα. Ας το πω και έλα από εδώ να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζουμε από εδώ. Ναι. Ας την άλλη μεριά της πόλης. Ωραία μουσική έχει έτσι ροκιά και έτσι, ε. Απλώς δεν ακούγεται δυνατά. Ναι, εντάξει, καλά, δεν την ακούγεται δυνατά. Από εδώ, αλλά στο φαντάζομαι στο βίντεο θα γραφτεί καλύτερα. Ναι, ναι. Oh yeah. Γκρίζεις. Στη στιγμή γκρίζ, ξέρεις. Ναι, επειδή είναι καλά. Εκυλά, ναι. Σε βεντίλα, μάλλον. Φασκουντάδικο, ρε παιδί μου, αλλά κοροϊδεύει το γκρίζ, ρε παιδί μου. Και καλά γκρίζει, ρε παιδί μου. Γιατί το γκρίζ είναι υποτίθεται το γράσο, έτσι. Από το γράσο γίνεται έτσι. Το είχε τι άλλε πάντα.
Καμιά θα το δώσω. Θα το καθίσουμε να το δούμε καμιά. Εντάξει, musical είναι. Δεν είναι τόσο το musical, η εποχή και αυτά μου αρέσει. Γιατί είναι εποχή πιο πολύ. Και τα αντισύματα και αυτά δεν είναι τόσο τη βάση του musical ταινιών. Ούτε εγώ. Θα προτιμώ πιο δηλαδή υπόθεση να έχει μέσα. Καλά κτηριάκι μου, μπορείς. Αδόρυκα κτίρια. Τα είναι καλά κατασκευασμένα, ξέρεις, δεν είναι αντισεισμικά. Έτσι και έρχονται στην Ελλάδα δεν τα γκρεμίζουν εύκολα, είναι αντισεισμικά όλα. Αναρωτιέμαι, έχει η Ελλάδα. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά το παίζω. Το παλιό είχα παίξει σου. Κλίβελαντ. Πάει το Κλίβελαντ για να δούμε. Ωραία. Bonus stage! Με εμποδίζαμε σε πάρα πολύ. Καυγαλίζουμε και... Υπήρχε παλιά ένα παιχνίδι στο Atari που ήταν ένα στόμα και έτρωγε φαγητά μόνο. Και πολύ πλάκα. Στο Atari βασικά θα δεις πολλά παιδιά από τα πιο κουλά μέχρι τα πιο διασκεδαστικά. Το ξέρω ότι υπάρχουν πορνό διαστράμενα παιδιά στο Atari, έτσι. Ναι, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε στο σπίτι. Όχι, αλλά υπάρχουν παιχνίδια τέτοιου τύπου. Τα δείχνω ο νέο. Όπως είναι αυτά να τα αποφεύγει ο κόσμος. Όχι, εντάξει, καλά. Ειδικά άνθρωποι που έχουν παιδιά μικρά σπίτια. Πάτα κοντά. Σε όλο το ένα από εδώ. Ο. Πού είναι αυτό το σημαντικό, συγγνώμη, μια συγχωρέστε με. Παιδιά, τη δουλειά μα είναι αυτή. Κοιτάξτε τον νόμο, αλλά και εμεί είμαστε τέρατα που την άνθρωπη. Πρέπει κάτι να φάμε, δεν γίνεται. Τα τερατάκια του καφά, τα χρήματα δεν είναι. Help! Έλα εδώ, το τάγκ. Μπράβο, Βασίλη, το κατέχει. Τάγκ. Κακό τάγκ, bad tank. Πάτε να είναι εγώ. Κάηκα, κάποιος με βάλει φωτιά μου, είχα ξεμολό το δεξιό μέσα στο κτίριο. Κάποιος αλήτης. Άτιμο, άτιμο καθόλου. Κοίτα κάπου, προσπαθούν να μηνθούν. Θα μου πεις τι φταίνει οι άνθρωποι, με βλέπω τώρα μια κάτσε στο σπίτι και βλέπεις στο μπαλκόνι σου μια τερατάρα να έρθει στα σώμα. Βουμ, πάει και αυτό. Εντάξει το πηδίτης, με κάθε φορά. Τσίρκο. Με τρανό είναι λες. Ξέρω. Κάτι φαγητό. Μα δεν σπέχει. Το κουρνάκι. Τι κυμπάνε. Τι σκορ. Α, αυτό χασα. Σπάει το άγαλμα. Ένα μου. Το λοιπόν. Ένα βάλε πάνω. Ας καμένο γορίλας δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο. Είπα ελθίσει από φάει. Στο μόνο σίγουρο αυτό είναι. Μόντε Κάρλο. Πήγαμε και στο Μόντε Κάρλο. Άντε, ποιος τη χάρη μας. Κάτι με πιτσιλά έκανε τώρα μέσα τα κτίρια. Μπάνια, καλά, δεν ξέρω. Χάλας, μπάνια και τέτοια. Ιδραυλικά προφανώς. Πλυντήρια, αμφάς και στην ουσία... Έτσι εξηγείται, αυτό το χάλας. Για τουαλέτες, πιτσιλά νερό και σε ρίχνουν κάτω. Κλωτσιά που φαγιώ. Δεν θα θέλω να μάθουμε τι ακριβώς με πιτσιλά με τις τουαλέτες. Ούτε. Αλλά... Κλωτσιά τους ανθρώπους, όπως κάτι, τους νομίζω στην 1964 θα δεν βάλαν το αίμα γιατί φοβήθηκαν. Ναι, προφανώς ήταν πιο παιδί, παίζανε πολλά παιδάκια την κονσόλα τότε και ήταν λογικό είναι. Ναι, ναι. Δεν το φοβόταν γενικά με τον κόρο, αλλά μετά από κάποιο μέρο το είχαν κόψει. Εντάξει, όταν είσαι μικρό παιδί, επειδή για τον λόγο δεν καταλαβαίνει πολλά, περνάνε στο υποσυνείδητά σου τα δύο μηνύματα και θέλει λίγο προσοχή. Μα καλύτσα. Μέγα food. Ένα μέγα food, yeah. Κολελικόπτερα, αυτή με τι φωτιέ, αχ. Άιντε, πήγε πότε κιόλα, δε. Πότε κιόλας ρε! Πάρις, πάμε στο μάτι. Αναρωτιέμαι τον τρόπο να τον καταστρέφεις. Τον τρόπο να τον καταστρέφεις. Μπορείς να πω και παρεξηγήσω γιατί γίνεται και πολλά τρόπο. Ναι, εντάξει, καλά. Τα λέμε καθαρά για πλάκα, το τονίζουμε. Βασικά το παιχνίδι είναι τέτοιο, παιδιά. Είναι μια τρομοκρατία γενικά το παιχνίδι, επομένως μην το δίνεις μας. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παρεξηγηθούν εδώ. Ακριβώς γι' αυτό οφείλουμε εμείς να τα πούμε ότι γίνεται για χαβάλε και για πλάκα. Ξέρετε λίγο πολύ τι θα δείτε. Το παιχνίδι είναι ό,τι να είναι βασικά. Δεν είναι ρεαλιστικό. Έτσι. Φυσικά δεν είναι αστεία. Με τρομοκρατία, με πολέμους ποτέ δεν μπορεί να κάνει. Είναι πλάκα με την έννοια του παιχνιδιού που παίζει. Σε κλώτσα κατά το τέτοιο σου κόπο. Μαζεύτηκε εκεί πέρα. Sorry γι' αυτό, κύριε Βορύλα. It won't happen again. Αν και με το χάος που γίνεται εδώ δεν μπορείς να εγγυηθείς τον άλλο τάπο που θέλεις σε πλάτος. Όπως βλέπεις. Κοίτα εδώ.
όταν πες και διπλό, δεν κάνεις και εύκολα. Έριξε. Στη μικρή λιμούλα, οκ. Okay. Καλά, κοντά μα, μπράβο, έτσι. Ας πρόσεξες. Σαν να μεταμορφώνω όμως σε σούπερ δράκο. Αχ. Μόλις πήγαν να... Γιατί πέφτει. Κάτι... Κάτι μέχρι το τάγκρι. Το τάγκρι. Τόση ώρα το τάγκρι. Να μην είναι δυνατόν. Το πιστεύεις. Εγώ το πιστεύω. Ωραίο χρόνο. More power. Κάτι έτσι αμύρι. Πώς θα πω πάμε για τον πυρκοπάκι. Όλα πάμε πάσα. Στον α, ναι, προφανώς δεν το καταστρέφεις για λόγους. Ναι, ναι, καλά, αυτό που είπα και νωρίτερα. Ναι, ναι, προφανώς δεν σε αφήνει. Εντάξει, καλά κάνω, όχι, καλά κάνω. Είναι λογικό. Δεν είμαστε ταινία του Michael Bay καταστροφολόγου. Καλά, σε παγκόσμιο στο πόλι που γενικά... όλα τα διαλύσει. 99% evacuate. Ο Ιούστας μας κοιτάει πάλι με κριτικό βλέμμα γενικά, ο Βέρν. Ο κακός πεθερός το λέω αυτόν, δεν ξέρω γιατί. Έτσι μοιάζει. Θα το βάλουμε κρίτη, να μην ξεχνάμε. Πάμε. Βουμ! 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 Πάω από εδώ. Δεν θα πάω, βρε. Ανέβα πάνω, καλέ! Πάντες να σπάσω το κτίριο. Βουμ! Κάτι με έριξε. Και νομίζω ήταν αυτός εδώ. Έλα εδώ τώρα. Μ' αρέσει που έχει και τσιγάρο και το πάρεις και καλά για το κάπνισμα. Τόση καταστροφή κάνεις και αυτά, το κάπνισμα πήρε. Ναι, ξέρεις. Το κακό το κάπνισμα. Μην καπνίζεις, δεν είναι καλό. Και έχεις κάνει τόσο κακά, ας πούμε, ξέρεις, και ξαφνικά σου λέει ότι. Ναι, περνάει κοινωνικό μήνυμα, εντάξει. Θα μας τρελάνει η κατασκευασία τη τεχνική, είναι αλήθεια. Τι είναι εκείνο, κάτι πάρτο. Τι το τρίγωνο, βλέπεις πάρτο. Κάτι είναι, δεν ξέρω τι. Μπορεί να είναι. Παναχώρησα. Το τσιγουνάκι τα κάλαντα, λε. Α, η Βασίλη δεν είναι. Κάτι και έκανα μια φούσκα και την πέταξε στον αέρα. Ναι. Έχει διάφορο κόλμα, δεν ξέρω. Άντε πάλι. Αλλά το καταφέραμε. Τα καταφέραμε όμως. Πάτα. Εντάξει, είμαστε εκεί. Λίζη. Τζόρτζ. Big out, George. Grudge match. Fight or die. Παλεύουμε τώρα. Όποιος νικήσει. Στο γήπεδο και καλά. Μη ζάλισε. Ωραίος. Winner! Ωραίος George. George, να του τονίσουν είναι το όνομα του... του γορίλα, έτσι. Του γορίλα. Και εγώ μιλίζει. Νομίζω το κάνουμε εμείς επόμενο σώμα. Να ξέρετε, εγώ μιλίζει. Bonus page θα όλα τα πατατάκια παίρνεις από τα παιχνίδια. McDonald's θυμίζουν επίτηδες γιατί ξέρεις... Είναι και ένα μια στρατηγική marketing, είναι να πουλάνε και τα προϊόντα. Και καλά, επειδή είναι τα πιο γνωστά, για να μην ξενίζουν το μάτι. Να ξέρει τι είναι αυτό δηλαδή. Όχι, αλλά και για να πουλάνε τα προϊόντα του, που είναι τα μηνύματα. Και αυτό βασικά είναι. Πάντα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντο, έστω και με τον πιο απλό και αυτό τρόπο που δεν το περιμένει. Στον αλήθεια. Γείτε μα. Αυτό ήταν. Φτερνίστηκε. Μιλίζει. Μιλίζει. Έχει κάτι τέτοια φτερνή, εσύ δεν έχεις παθαίνεις κάτι τέτοιο. Σε όλο αυτό το χάος της τρέλας, βασικά ήταν το λογικό να φτερνίζεις. Συγγνώμη, πριν τα ηλεκτρικά συνήθως με κάνουν ζημιά. Για ποιο λόγο τώρα το πήρα και πήρα βαθμός, δεν ξέρω. Δεν είναι, κάτσε να το καλυφθενήσω. Πω τι κάνει, εδώ και τερνάκι. Total Destroyed, Pittsburgh. Α! Είμαστε draw, 26-26. Ωραία φάση. Καλό, Newark. Newark, βασικά υπάρχει τέτοια πόλη. Ναι, Newark, είναι κανονικά, είναι πόλης. Νομίζω ότι όλες είναι υπαρκτές μέσα στην ιστορία. Όχι, δεν είναι fake. Υπαρκτές, ο σχεδιασμός καμιά σχέση δεν είναι υπαρκτές. Απλά έχουν τα landmark για να σου θυμίσει να καταλαβαίνεις τι έχεις να κάνεις. Ποια πόλη θα κάνεις. Σημαίες, τα πουλήσεις.
Αυτό είναι η φάση. Παντζάκι. Το χειρότερο από όλα. Μπράβο, Βασίλη, μπρος. Μπουμ! Με τη μία, έτσι. Με το που βαγγίξαμε το δημοκόμερο, στο ουσία, πάει παρέ. Μια ίση μέρα που θα σε δύο τερατάρες να πούμε και θα σπάσουν όλα. Ακριβώς. Είναι δύο υπόθεση που σκέφτεται αυτή, σε, με λίγα λόγια. Πάρε χρόνο, more time. Μπουμ! Πάει το φίλο. Οκ. Όλα δεν σπάει, το οποίο έχω πήγε κανένα. Είσαι το καλό. Total destroyed New York. Πάλι ντρο! Ό,τι να είναι, εντάξει. Ζεστημένο να το είχαμε. Ναι, πραγματικά. Αυτά συμβαίνουν κατά λάθος. Extra life, λέει, award 50.000, οκ. Τα ξέρουμε αυτά λίγο πολύ στατικά. Άι! Thanks. Βασίλη, κολοτάνκ. Μπράβο! Ο Βασίλης με το τάνκ τα έχει καλά, έτσι. Ναι, παρεκτώσεις έχουν διαλύσει πολλά εδώ πέρα. Ναι, χρειάζεται. Τα έγινε επικίνδυνα. Ευτυχώς δεν έχουμε τον Ultra να μας κυνηγάει. Βασικά, το ξέρεις τον Ultraman του Ιαπωνέζικου, έτσι. Ναι, ναι, υπάρχει και ο Ultraman του τέτοιου, έτσι. Ο Ultraman της DC που είναι από ένα άλλο universe, έτσι, από ένα άλλο Earth. Είναι ο Ultraman, ο κακός Superman. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι από ένα παράλληλο. Όχι, είναι παράλληλο σε μια γη, διαφορετικά παράλληλο σύμπαντα τέλο πάντων. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια γη, γιατί έχουν γίνει 52 σύμπαντα και είναι λίγο δύσκολο να θυμάσαι τι και πού. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, οκ. Okay. Με τα δικαιώματα δεν φοβήθηκα. Η Ultraman λέγεται και ο Ιαπωνέζος. Δεν παίζει ρόλο. Αυτή προφανώς. Δεν ξέρω, προφανώς ότι έχει να κάνει με άλλο σύμπαν ηρών. Δεν επηρεάζει. Τώρα θα μου πει εντάξει, μα πάρει και πάλι προφανώς, Σούπερμαν. Ναι. Γάλλοι ήρωα θα σε μηνύσουν και θα έχουν και το δίκιο του, α πούμε. Εντάξει. Αυτό λέω κι εγώ, γιατί μου εντάξει, τον βάζω. Εγώ, αλλά ποιος τους ξέρει. Γιατί, χημικά, πάρτα. Όχι, αυτό με πείραξε. Δεν μ' άρεσε. Ελά, μπορείς τώρα, τάκι μου, καλό. Αυτό το χτύρο θυμίζει όμως του King Kong. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να το εγγενιάσουμε όλα πάνω. Άμα θέλει ο δικός μου να λέει, έτσι, το έτσι. Να το σπάσουμε. Λογικά να το πάρει state building. Να φανταστώ. Ηχογραφία του να πάρει state building. Πάει. What happened now? Totally destroyed New York, ναι, σωστά. Ήταν το Empire State Building. Αγαπητέ. Ήταν. Τώρα ήταν. Long Island. Μάλιστα. Day 22. Okay. Πολλά stage έχει, ρε! Έχει πολλά, αλλά πρόσεξε σου φαίνονται μεγάλο το παιχνίδι γιατί είναι μικρά, είναι πολύ μικρά τα stage. Αλλά δεν είναι πολλά, σαφώς. Ωραία όμως, έτσι πολύ διασκέδαση, γενικά μ' άρεσε. Είναι περνά, ευχάριστα για καμία δομικά. Θα ήταν ωραία να βάλω κάτι καινούργιο και πιο 3D, ξέρεις. Μπορεί βάσει τις καινούργιες ταινίες, Play 4 να ετοιμάζουν. Να είναι χιουμοριστικό όμως, έτσι να είναι. Ποτέ δεν το ξέρουμε. Να μην είναι δηλαδή, δεν το κάνουν, ξέρεις, σοβαρό και αυτά. Βασικά το 4 δεν θα το. Δεν θα έλεγα ότι έχει παιχνίσει πάρα πολλά χιουμοριστικά παιχνίδια. Νορμάλ. Έχει τα χαβαλετζίδικα παιχνίδια του σίγουρα. Αλλά κάτω, ένα αεροπλανάκι μου. Πρέπει να τρεβαστεί για να πιάσω το αεροπλάνο. Α, έρχεται το αεροπλάνο! Α, το πιάσα, το πιάσα, το πιάσα, πάει το αεροπλάνο! Καλά, το. Α. Πολλοί. Φύγανε ρε! Πρόλαβαν και φύγανε ρε! Πιστεύεις. Το θράσος. Προμόσιμα και μου φύγανε. Ναι, ναι, τραγουδάκι να στραπάνε. Μπούμ! Πάει και αυτό. Βασικά έχω συσχιστεί να με χτυπάνε φωτιές και λίζερ και βόμβες. Κάτι τέτοια είναι, κάτι αεροπλάνα είναι. Θεέ μου. Κάτσε πάσουμε το χείρι. Πού πας. Πότε το μας το σκυλίδι βέβαια. Οκ, πήραμε την πόλη σου.
Long Island, τα πόχη μας. Ωραίος. George, local flavor. Πήρες local flavor. Μπράβο. Φιλαδέλφια. Shooking is painful. Χαίρο πολύ. What's up, what you eat. Είμαστε που τρώμε. Νερό, νερό. Γιατί, παιδιά, πάτε το νεράκι. Μπράβο, Βασίλη. Καλοπαγάσου, Βασίλη. Θα πάτε αυτό. Αυτό και στα αλήθεια, Βασίλη. Στο στάκτα πάντα. Στο φαγητό. Πάντα με μέτρο εννοείται. Με μέτρο, όχι... Όχι βρούμε και όπως το βρούμε. Αλλά γενικά με το φάει θα πάει καλύτερα. Ναι, ο Τζόρτζ είναι ο καλύτερο. Ποτέ όχι. Στο ξύλο, όταν μπορεί, λε όχι. Όταν βλέπει ξύλο, τρέχα λέει. Όταν βλέπει το φαγητό, φαγητό λέμε, τα αρχαία τα ρητά. Κάτσε. Κάτσε αυτή την παρέα. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ, παιδιά, είστε νόστιμοι. Ευχαριστώ. Τότε είναι το πρώτο Φιλαδέλφια, πάει και η Φιλαδέλφια. Οκ. Okay. Powerful TV shows λέει, World Special Powers λέει, μάλιστα. Οκ. Okay. Εγώ θα συμφωνήσω, ό,τι και να μου πει το παιχνίδι, γιατί μένω σου. Αμερικάνικη σημαία. Αλλάζει τις σημαίες, δες. Γιατί. Ιταλική έκανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Bones. Έφαγα. Τα καπνιστικά είναι πολύ επιβλαβή. Έλα. Κατέστρεψε το κρύο. Ωραίος. Τρακάουτς. Κτίριο. Άχι, μου έχει ταλαιπωρήσει το κτίριο. Μαλώσει. Μπούμ. Atlantic City. Βασικά στην Αμερική μας τώρα μάλλον προφανώς πιο πολύ και... Μπόνους. Δηλαδή καβαλήσαν ένα αρκόν και φύγαν έτσι, αυτά ξεύγουν έτσι γενιάνες χωρίς πλάκα. Φυσικά οι επιβάτες στα οπλάνα τα έχουν δει όλα. Καλά, πώς και αυτό. Μεγάλο ρε, κοίτα να δεις. Από τα πιο μεγάλα arcade πρέπει να. Ναι, είναι όντως μεγάλο. Ναι, αλλά είναι και μικρές πίστες, γι' αυτό μας φαίνεται έτσι. Μόλις έφερα το Ducky Duck. Έτσι μίλησε. Το μεγάλο μας σχολείο. Οπ. Οπ. Εγώ βασικά εσύ συνεχίζεις να διαλύσεις, εγώ τρώω ανθρώπους. Καλά κάνεις εσύ. Ναι, μπερδεύομαι κι εγώ με το άλμα και το χτύπημα. Ναι, λίγο... καμιά φορά εντάξει. Δεν είναι τόσο αναγκαίο βασικά. Να πεις ότι δηλαδή κάτι τρέχει σιγά. Σε φύγει από εκεί, μπράβο. Να σε πάλι. Βασικά είσαι ίσως που πρόβλημα κάνει. George, 10.000 PT. Μπράβο. Νέπις, λέει. Οκ. Ας πάμε λίγο εμείς. Μπούμ! Θα τους δουλίτσα για μας. Θα φοβάσαι. Να την πάτε το όλο. Μην φωνητές. Έλα από εδώ. Έχει φάει κρεβάτια, εμένα, έχει φάει πανιέρες, έχει φάει κουσιέρες, ανθρώπους, δεν έχει αφήσει τίποτα.
Δεν σπήρε το τάγκ. Και σε τάξη πάνω πιτάς, άμα είσαι... Τα πάντα, ό,τι θες καβάλα, σε ελικόπτερο, πλάνα, τάγκ. Δεν κάνει διακρίσεις. Καλά, να το αρέσουν τα πάντα. Όλα μέσα μεταφορικά μέσα αξίζουν, επομένως. Πόνο, sorry. Θα να πω ανθρώπους. Α, φύγανε! Διάολε! Διάολε! Το μεγάλο αεροπλάνο είναι περίπου σαν να πιάσει την κίνηση. Είναι γρήγορα, δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Πρέπει να σε πάω στο κτίριο και να είσαι προετοιμασμένο να σούρθουν απλά. Έλα από εδώ. Με χρειάζεται. Δεν μπορεί το νερό. Έχω ένα ζεντάκι γύρω στου αθλητικού. Γιατί τι έγινε, πέθανε από το νερό. Δεν ξέρω, μάλλον με χτύπησε κάτι. Δεν πειράζει. Δεν έχει ανακοινήσει, είναι μια γιγάντια σάβρα, επομένως δεν θα είναι εύκολο, δεν μπορεί. Total Destroyed Night, τα πιο πολλά Total τα κάναμε, μόνος γνώμη. Ρώμη. Πάμε και στη Ρώμη, λοιπόν. Φυσικά, δεν αφήσαμε τίποτα. Ας σκέφαμε σε όλες τις χώρες να τις περάσουμε. Η Ρώμη θα τη μία τότε. Αυτό κατάλαβα. Η δεσβεία πάει πολύ. Δεν κάνουμε ζετάκι. Ο πρέσβης κάτω, η πρέσβη εδώ εκεί περιμένει. Περιμένει για να τη φάμε, όχι. Καλά. Πολύ απλά και όμορφα. Πονάζουν. Οι τρεις στούτζες, βλέπεις. Κάτω αυτή. Μοιάζουμε τους τρεις στούτζες. Μας φάκει. Όχι, όχι, ψέμα. Τους έφαγα. Τώρα δεν είναι πλέον τίποτα. Τώρα είναι άστο. Έτσι μοιάζανε. Δεν τα έχεις. Λάβεις από το ζουμάκι. Τέτοιο, ξέρεις, είναι... Και καλά, ξέρεις. Κάποιο τραγούδι σε κάποιο συγκρότημα ήταν. Και τόσο μικρές φιγούρες που δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι, δεν μπορείς να καταλάβεις την σάτυρα, ας πούμε. Αυτό το τάγκ είναι σπαστικό. Ναι, μας έχει και εμένα τώρα με κυνηγιάσει λίγο το συγκεκριμένο το τάγκ. Δεν σε αφήνει να. Έτσι και αρχίσει, δεν σε αφήνει ουσία να. Να κάνεις, να. Scam Labs Inc. Εδώ είναι τα εργαστήρια, ρε. Scam Labs. Πού έγινε το πείραμα. Προφανώς το μεταφυγμένο. Πάμε εδώ. Α, πήρξαν την ώρα. Χημικά. Ήρθε η ώρα για μεταμόρφωση. Για μεταμόρφωση, yeah! Βασικά ακόμα δεν μεταμορφώθηκα. Πρέπει να βρεις τα κατάλληλα χημικά. Πάμε. Καταλάβω, sorry. Total Destroyed. Ο κακός πεθερός πάλι. Scam Labs International. Washington DC. Day 28. Α, και αφού. Θα είναι και φέρα. Μπορείς το πιάσεις. Ω, μπορείς το χτυπήσεις βασικά. UFO. Τώρα βασικά. Τι έξω γίνεται. Αν θα μου πεις τόσο χαμός που γίνεται αυτό μας πήρε. Δεν είναι το περίεργο. Εξω γίνεται, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Μανάμις. Εδώ Τζόρτ θα είναι μανάμις. Να και καλλιτεχνικά για σένα, βασικά από κάτω. Δεν μας πρέπει να σηκωθούν το τέτοιο, οκ. Πιο πολύ συμφέρει να είσαι τέτοιος εδώ πέρα, από άνθρωπος παρά τέτοιος. Το τάγκ. Κάτι σε χοροπηδέμενα σαν τρελό, δεν ξέρω για ποιο. Πάτσε στο τέτοιο, ρε. Πάτσε σαν άμα είναι χαμηλά τα χέρια και πηδήξει πάνω στο, στα μεταλλικά του σημεία, πηδάει. Κάνει σαν τραμπολίνο. Ρε. Έχει νομίζω death breath. Δεν ξέρω πώς το κάνει όμως. Θα σε γελάσω. Ω! Oh! Καινούριος είναι. Ναι, στο boss. Μα φτάξει. Δεν ξέρω γιατί θα μας φτάξει.
Φυσικά δεν μπορώ να το πλησιάσω καν να το χτυπήσω. Γιατί λίγο... πολύ απλά είναι εκνευριστικό. Αλλά πιο εδώ. Όταν μπορείς βέβαια. Το κάνει υπερβολικά δύσκολο. Ναι, ανούσιο χωρίς λόγο, ας πούμε, εντάξει. Αυτό πάρα καταστάσεις να κύριε. Να μου στυμώξουμε. Τι μπορείς το χτυπήσεις, εντάξει, όχι. Από πίσω τον έχεις τώρα. Ναι, δεν. Σε καλά το λες, αλλά... Δυστυχώς. Μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο δυσκολία, δηλαδή. Ξαφνικά. Βασικά είναι μάλλον για να σε εμποδίσει πιο πολύ, άστονα, και κάτι τρεφεκτήρια στο κουτί για τη ουσία σε βγάζει από το τέτοιο σου πλοίο και να σου να κάνει αυτό που να κάνει. Δεν έχω μια special κίνηση. Έπρεπε να έχει μια special κίνηση του τύπου. Πάμε, ναι, προφανώς. Πιο πολύ, προφανώς, το σημαίνει ότι πάνησε. Σαν εμπόδιο ήταν. Virginia Beach. Virginia Beach. Τώρα το καλοκαιράκι μου πρέπει. Θα τονίσουμε στην Ελλάδα που σου πάμε έχει πολλοκαιράκι για κάποιο λόγο. Ναι, όπως είπαμε. Όμως δεν είναι το καλοκαιράκι, αλλά θα κάνετε λίγο υπομονή τον Ιούλιο λογικά. Θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τις παραλίες και τις ωραίες παρουσίες, τα ωραία φαγητά, τα φρούτα. Ναι, ναι. Τις κοπέλες θα παίζουν τένις. Πήγα λίγο μακριά φυσικά. Γιατί όχι, όταν έρθει η ώρα να γίνει και αυτό. Για να περνάμε και καλά. Μπράβο! Ένα αγγελάκι κάτι είναι πάνω. Και οι δύο. Πάλι στο παλιό. Ισοπαλία. Οκ. Ατλάντα. Ατλάντα! Πάλι ρομποτάκι και τέτοιο. Με την κλωτσιά τα καλύτερος τρόπος θα την τοπίσεις με την κλωτσιά τελικά. Έτσι αγκύριος. Η κυρία μας, η κυρία μου. Continue. Ευχαριστώ. Αντίο. Πάνω λέμε ότι είναι και καλά worldwide και στα βρίσκεις παντού, δεν είναι μόνο σε ένα μέρος. Ψητώ στα κάρβουνα. Να ζητάς τώρα δεν είναι καλυμμένες ψητούς. Αυτό με τις φωτιές δεν κάνει δουλειά. Αυτή με τις φωτιές είναι πιο εκνευριστική από όλους. Ούτε ρομπότ, ούτε τίποτα. Μεγάλο πτήρα αυτό έτσι. Total destroy. Γιατί μας δείτε τις κατομούρες του. Gainesville. Υπάρχει στον άτομο. Ενώ όλα αληθινά, ναι. Καλά, η Αμερική είναι ένα μέρος το οποίο έχει τόσα states, τόσα μέρη το οποίο δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, περίεργο θα να μην έχει. Ή έχεις πιο μεγάλες χώρες μετά τη Ιαπωνία, να φανταστώ.
μπορείς και λοιπόν να... Και αυτό ήταν κάτι με μπότζ να σκαρφάλος. Ποιο όμως ήταν αυτό. Ότι κοινά τα μπορέ. Ότι κοινά τα μπορέ δεν υπάρχει. Μεγάλο παιχνίδι. Εγώ νόμιζα ότι είναι, ξέρεις. Ναι, κάποια στιγμή μπορείς και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι εντάξει, προφανώς βάλαμε όλες τις χώρες μέσα. Α, είπαμε έτσι, είναι... Εντάξει, κυμαίνε, είναι σε γρήγορους ρυθμούς, κυλάει. Δεν είναι κουραστικό. Daytona. Καλά είναι αυτό, αλήθεια. Να αφούσκα αυτό να πει εγώ, όπως είπες. Τώρα συγκεκριμένα απορριπαντικά ίσως και τέτοια. Μπούμ, μπούμ. Πάμε εσύ. Πάμε και δες λίγο παρέα. Daytona Total Destroy. George, Local Flavor Bonus. Orlando. Προφανώς δεν εξηγείται όλη την Αμερική για να τόσο μεγάλο. Προφανώς περάσαμε την Ευρώπη και τώρα πάμε Αμερική, κατάλαβες. Χάρης. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Πάμε πάμε από πέρα. Ένα παλαιμάκι. Κάτι έκανε τζάμπ. Τι τζάμπ είναι αυτά, αυτά τα τζάμπ είναι έλεγες. Ναι. Και ο σεισμός δεν τους ταρακουνάει καθόλου το μέτσι, θα τα φτιάξει. More power. Orlando, totally destroyed. Pig out. Μαδρίτη. Θεέ μου, αυτό το goal tour είναι τελείωτο. Μαδρίτη. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε το 8 πηγαίνει. Το 8 το παίζει να πιο μεγάλο. Tourist trap. Το 8 το παίζει να πιο δύσκολο, έτσι, να ξέρεις. Ναι, δηλαδή θα ήταν πιο κουραστικό, φαντάζομαι. Από αυτή την ψηλή εντύπωση, δεν ξέρω. Τα 8 τα πιο πολλά συνήθως, ξέρεις τι γίνεται. Εκτός από τα νέα 8 τα οποία είναι αυτά που κάνουν indie τώρα. Που έγινε πλέον της μόδας και... Ναι, είναι ξέρεις. Πιο εύκολα τα κάνουν για λόγους να μην εκνευρίζει το κόσμο στα παίξια. Πολλά παιδάκια μικρά έχουν κάποιο. Ναι, ναι, εντάξει. Και σου λέω άλλος μην το κάνουμε εκπαίδευση το παιδί, εγώ λέω άλλος να παίξει. Σε έκανε λαβή! Γιατί! Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι πες, εντάξει, οκ. Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα, πάμε. Μπούμ. Μπαρκελόνη, γιατί όχι. Και τα δύο, αυτό ήταν καλό. Συνεταιρικό χτύπημα και οι δύο το φέρνουν. Πάλι, στην αρχίδα. Έλα πάνω. Όχι, μου ξέφυγε. Αχ, αδιαολεμένο. Πάμε να ξεφύγει.
Κάτι μου λέει το αεροπλάνο να το τσιμπήσεις. Έχω τώρα μια χαζή εντύπωση. Λίγο σε μεταφέρει πιο γρήγορα στα άλλη πιστά. Δεν νομίζω. Θα μου φάω λίγο. Άντε κατ' όλα, δεν υπάρχει λόγος να μεταμορφωθώ. Δεν καταλάβω στο χάρτη τι παίζει βασικά. Μαϊάμι. Ξανά Αμερική. Ξανά Αμερικά. Όταν είσαι... Πήθηξε πάνω. Οκ. Πάει τα μάξι. Διάβολες, κάμπλα. Πού θα το πιάσουμε. Θα είμαι σημαντός. Κλώτσια στο αέρα τον άνθρωπο. Νομίζω ότι αν είσαι από πάνω και χτυπάς πιο εύκολα καθρέφει το κτίριο. Για πεις. Αν είσαι πάνω και χτυπάς βροχιές, το σπάς πιο εύκολα. Μεγάλο είναι αυτό. Τι έγινε, παιδιά, τι πάμε. Τι έγινε, παιδιά, κουραστήκατε. Πάνε πάνω και βάλω που είναι σκάτω, δηλαδή. Πάνω το κτίριο έτσι, πάνω να μην δεις. Έτσι αυτό. Πάνε πιο εύκολο. Πέρασε κάτω. Μαϊάμι τότε δεν στρώει. Δεν αφήσω τίποτα όρθιο, θα καταστρέψω μόνο. Δορυφόρος εδώ, θα πάρω έτσι εδώ. Άθενς. Α, φτάσαμε στην Ελλάδα! Κάτι μου λέει Ελλάδα με το δημόσιο θα είναι πιο δύσκολη πίστα από όλες, ξέρεις. Φαντάζεσαι. Τελικώς εκείνο το δημόσιο, ξέρεις. Χριστέ μου. Δεν θα βγάλουν τα τέρατα άκρη με τίποτα. Δηλαδή θα πούνε τελείως, έτσι το παρατάω. Γι' αυτό λέγεται World Tour, γιατί υποτίθεται γυρίζει τον κόσμο από την ψήφια. Εντάξει. Στην Ευρώπη, η Ελλάδα θα είναι πιο δύσκολη πίστα από όλες. Να σε πάλι. Αου, 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 αου. Πολύ φωτιά στην Ελλάδα. Στάκι και μπούρμπερι. Στο δεν destroyed. Τι το δεν έμεινε κάτι, εντάξει. Ινσταμπούλ. Α, πήγαμε και η Τουρκία, οκ. Η Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει πάντως, εντάξει, ξέρεις. Ποτέ δεν... Άμα δεις γενικά... Επανέρχομαι σε λίγο, εγώ επιστρέφω. Ναι, έρχεται μας σε λίγο. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν... Πάμε, περιμένουμε τον Βασίλη να έρθει και να συνεχίσουμε. Mm-hmm.
φορέ στην διακοπή, φίλοι μου, έπρεπε να πάω λίγο τουαλέτα. Είναι μεγάλο το παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Ναι, ήταν πόλεμο. Είναι τελείωτο. Τελώνει. Και κάποια στιγμή έπρεπε λίγο στο μπάνιο. Λογικό είναι. Συγχωρέστε. Άρα επέστρεψα λίγο φυσικά. Άμα να μορφώ κάτι εγώ σου σώπα. Το ίδιο βασικά, το ίδιο τέτοιο. Σώπα ρε. Εγώ τόση ώρα δεν μπορούσα με τα μορφώ. Έπρεπε κι εγώ. Δικαιούμουν κι εγώ λίγο να με τα μορφώ. Δεν μπορείς να αφήσω. Τι είναι εκείνο, κάτι ένα σκελετό, βρήκαμε ένα μικρό δεν το πάρω μετά. Ακι, instant. Evacuated, λοιπόν. Key cargo. Είμαι περίεργος. Ποια θα είναι η τελευταία περιοχή, άρα. Αυτό και εγώ θα ρωτήσω. Νομίζω στο demo έτυχε και διάστημα. Παίζει να μας το διάστημα το τελευταίο πλέον Frontier. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα στην υγεία με τον διαλύσιο. Δεν φαντάζομαι μετά να πάει άλλο. Τραβάει μετά πάρα πολύ και ήταν υπερβολικό από ένα σημείο. Δεν φαντάζομαι. Ήδη όπως βλέπετε είχαμε και φυσική ανάγκη πρέπει να σηκωθούμε κάποια στιγμή. Δεν το περίμενα να τόσο μεγάλο τίποτα παιχνίδι. Αχ, αυτά τα τάγκ. Είναι χρεωτιστικά. Δεν τραβώ, είναι ανυπόφορα. Σε βαράνε και δεν σε αφήνουν να δηλαδή, στην ουσία μα πίσω να ρίχνουνε. Άμα δεν απαλλαγεί από αυτά, θα σε ρίχνουν όλη την ώρα. Δεν είναι. Α, μόλι σπάσει ένα τέτοιο. Ένα αυτό και έφαγα ένα περίεργο πλάσμα. Ένα αεροπλάνο. Cargo planes είναι κουτί και καλά. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Μόνο κατά βάση που καταφέρναμε γιατί ένα παγαλάκι. Οκ. Okay. Πάγαμε και ένα σπίτι μέσα. Σε πολλέ φορέ που είναι σπάνια. Τι δεν κάνουν διαφορές, μπορείς να κάνεις και το πάντα. Και τουρίστες. Λάβ. Εννοείται. Αρέσει το τραμπονίνο που κάνει χώρο πίτα εδώ. Για να πηδάς πιο εύκολα σε ψηλά σημεία. Αντίο. Να τους κοφτώ. Κι λάργο. Κι λάργο πάει και αυτό. Twisted Metal. Νέα Ορλεάνη. Η Αμερική, μια Αμερική πάμε μια εδώ. Πάμε την αγαπάνε την Αμερική. Πατέρα, ιδιαίτερα. Προφανώς. Ιδιαίτερη αγάπη. Αμερικά. Yeah. Έλα, κρεμίσου. Εσύ από εκεί με τη φωτιά, αχ εσύ, αχ. Μια που δεν φάγαμε. Να φας. Να φας παιδί μου, φάει παιδί μου. Φάει παιδί μου. Μόλις έφαγα μια κουρτίνα, ούτε κατάλαβα τι είναι. Έχει μπόνους που σε βάζω στην περιοχή για να τα φάσεις, αλλά αυτό είναι που σε κάνει να χάνεις κάτι. Πρώτος πράγματα που δεν πρέπει και στην ουσία... Θυμιώνω την ενέργεια. Ναι. New Orleans. George, πήρες 39, πολύ καλό βαθμό. Ωραία, Baton. Baton Rouge. Δεν νομίζω να έχω ακούσει πολύ με τέτοιο όνομα. Μπορεί να βάλω και fictional, δεν ξέρω. Λέω τώρα το κάτω. Αν και δεν είμαι σίγουρο. Δεν μπορεί, όλα αυτά υπάρχουν ήδη πολύ. Εδώ την Αθήνα έχει, ας πούμε. Καλά, δεν είπε μάρτυρα τη ψάχνω. Καλά, εντάξει. Τι έχει, νομίζω. Όχι και καλά. Χιούστον! 42, Χιούστον.
Thanks και πάλι. Πολύ ωραία. Μια που τα αγαπά πολύ. Το άλμα του είναι άβολο, όντως έχεις δίκιο. Για να πεις να σπάσω κάτι, στην ουσία πρέπει να κάνεις πολύ χαρακτηριστικό άλμα για να πεις ότι θα φτάσω στο σημείο του όλου. Έχεις απόλυτο δίκιο με αυτό. Ομολογώ και εγώ σου είπα και πριν, είναι λίγο περίεργο το άλμα. Λίγο ασύμφωνο είναι. Μπούμ. Ως πάντα χτύρια και πιο μεγάλα. Φονερό στα μούτρα. Houston Total Destroyed. Dallas. Δεν μάθει κανείς σειρά την Dallas. Στον Dallas έπαιζε αυτούς που παίζει το Jim και Jim. Εντάξει, έτσι ο τέτοιος. Πώς το όνομά του να δεις, θα θυμάσαι καλύτερα. Νομίζω. Όχι. Δεν μπορώ να το θυμίσω τώρα. Αλλά είναι γνωστός το παιδί. Που κάνει τον ανταγωνιστή της σειράς. Ολιστές. Πάνε ολιστές. Γιατί έπεσε κάτω. Μα γιατί έπεσε κάτω. Θα το μάθουμε γιατί. Κάρβουν. Αχ, αυτό το ρομπό. Αχ. Αχ, αν επιτέλους. Τι άλλο. Βαχιά. Φυσικά νομίζω ότι όσο πάντα κτίρια δυσκολεύουν και αλήθεια. Καλά, ναι. Αν και με στην εργασία, καλά να γράψω. Τέσσερα χέρια παραπάνω κρεμίζουν. Καλά, ναι. Ποιου 200 βαθμού στην Ιβίζα. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Το μεγαλύτερο arcade play του φίλου από όλα. Ναι, σιγά σε σήμερα χωρίς τελειώνει ποτέ, ας πούμε. Τι θα γίνει. Πρέπει να φάμε, πρέπει να κάνουμε κι άλλες δουλειές, να κοιμηθούμε, να ξέρω να κάνουμε μπάνιο. Ο Κλακώμα City, στην 44, οκ. Okay. Είμαστε πολύ καλοί μάλλον στο παιχνίδι. Νύχτωση πάνω από αυτήν την περιοχή, είναι σκοτεινός ο ουρανός από τα καρτήρια θέμα. Πάμε κάτι σαν ψώνει τους κατζόκυρο, επειδή έχω τα καρφιά στην πλάτη μου, χτυπάω τα πάντα όταν πηδάω από ψηλά. Πρέπει να είσαι ελαφρώς πιο δυνατός στο κορίλα. Ξέρω. Μπορεί. Αυτό έχει να κάνει με τα power-up που παίρνεις νομίζω και όχι τόσο με το... Αν έχω γραμμιά στον αυτό, να έλα από εδώ. Ο Κλακώμας είναι Total Destroyed. Και ναι, ακόμα συνεχίζει. Αμαρίλο, Destroy All Buildings. Destroy All Buildings, δηλαδή άμα τα καταστρέψουμε όλα τα παιδιά. Ταρίστηκε, ούτως ή άλλως αυτό κάνει. Δεν έχει καμιά άλλη δουλειά μας. Κάκι, πω. Τι να... Εσύ έχεις Death Breath, αλλά δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιείς. Πάω όλα τα κουμπιά μαζί, πώς κάνει κάτι. Να το. Πάω τα κουμπιά μαζί. Όχι, τα δύο κουμπιά είναι. Το χειριστήριο που το κάνει, το κόκκινο. Το ύψιλον και το βήτα δηλαδή. Destroy all buildings. Είμαστε ωραίοι για να κινήσεις πάντως, έτσι, θα ξέρετε. Αυτό είναι το παιχνίδι βασικά να πούμε ότι άμα γίνει κάτι και κοπεί το ρεύμα, τραβάς τα μαλλιά σου και
Δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν μπορείς να ξανακάνεις εύκολα από αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Επομένως, παρακαλάς να μην συγκρίνει κάτι τέτοιο. Και αποφεύγεις τις αρνητικές σκέψεις. Να κι άλλες κοινοποιητές, σου προκαλά τη ίδια ιδέα. Από καλά κοινά, είναι υγιεινό, σου δίνει και κάλτσιο, γιατί δεν σ' αρέσει πες. Καταστροφή. Α, κράτσουμε αυτό, αλλά μην τα κερδίσεις τώρα σε... Το κόμπο ήταν αυτό θέλω. Σκοτώ! Αυτό ήταν ωραίο. Το περίμενα η αλήθεια. Καρτούνο ήδη. Είχε πλάκα. Αυτή που είναι εγώ τώρα. Αυτή τη φορά δίκαια πράγματα, η λύση. Δεν πειράζει. Πριν πήρε ο Τζόρτζ. Σαν πως πατούσα, ήξερα τι έκανα νομίζεις. Πατούσα την Άννα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζει ακόμα. Πες με αντίσκηνο να μας δείτε την επόμενη μέρα. Θα κοιμόμαστε να παίζουμε ξανά. Δεν βλέπω να τελειώνει. Πώς το παιχνίδι δεν τελειώνει, δεν έχει τερματισμό γενικά. Είναι τόσο πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Εγώ ήλπιζα ότι θα τελειώνει καμία κοσταριά πίστης. Βλέπω. Κάτι, με τι να το βγάλω. Μικρήναν όμως πολύ πίστης, έτσι. Μικρήναν ο χρονικός. Kansas City. Α, εδώ είναι που ήταν και η Dorothy. Στο Μάγο του Όλου. Τώρα δεν θα έχει χρειάζεται να πατήσουμε στο μισό. Γιατί είναι κρύο από την Dorothy, θα γίνει να πάτε εμάς. Μικρή είναι όμως, πολύ πίστη, ξέρεις. Ίσως για να την το μέρει, ποιος ξέρει. Κάνσα ζήτη τότε με destroyed. Σεντ Λούις. Με την Αμερική πολύ γενικά. Οι πιο πολλές... Αχ, άτιμη με Αμερική, μας έχεις κάψει. Άτιμη η Αμερική, θα μου το χρησιμοποιήσω. Είναι μέρος που θέλω να πάω κιόλας. Είμαστε καλοί συνεργάτες όμως στους κανείς, να τα καταστρέφουμε όλοι ένας χωρίς. Βέβαια. Έχεις δεύτερο. Τα δύο κουμπιά και ρίμα χώρο. Μισάλης και εμένα. Ίσως το τελείο μόλις. Ωραία μουσική ροκιά, έτσι ξέρεις, ναι. Να ακούω. Τους ξεσκίσαμε, έτσι. Αρχίζει να το χωρίσεις το πλήθος σε δύο μέρη. Μπορεί, άμα... Ξέρεις ποιο το κακό, το... Εντάξει, δεν θα είμαστε καλά. Θα το... Θα δούμε. Είναι μια άκουσα. Γιατί είναι τεράστιο. Δεν το ξέρα, δεν το είχα παίξει ποτέ μέχρι τέρμα. Στο main, δηλαδή δεν κάτσε φάση. Τα arcade είναι πολύ μυστήρια κατάσταση. Ή θα είναι πολύ μεγάλα, ή θα είναι πολύ μικρά. Πολύ μικρά. Από τα δύο. Ασύμφορα είναι γενικά. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που είναι το Bubble Bubble που έχει κάποια πίστη και έτσι. Ναι. Τέτοια φάση παιχνίδι περίπου είναι, ξέρεις. Το Bubble έχει 100 πίστες.
Αλλά είναι τόσο γρήγορο άμα τις ξέρεις, που τελειώνει μέσα σε ένα κοινά στόχο. Ήταν έτοιμοι να κάνουν κάτι, να μας δείξουν κάτι όμως. Αλλά για κακιά τους πήγε το και το τάγκ. Φυσικά. Να το λέει το τάγκ. Μόλις έκανα 5 βιβλίες και πέσανε το κτίριο. Νομίζω πως ναι. Τελειώσουν μια χρονιά. Champagne. Champagne, αυτό champagne. Τι είναι αυτό. Carbondale. Καλά, αυτά πρέπει να είναι και fake τώρα, έτσι. Θα πρέπει να είναι και δικές του περιοχές. Δικές του προγραμματιστών, δηλαδή, ψεύτες. Να φανταστώ πως ναι. Μας έχει ζαλίσει και το ρομπότ. Πάμε να καταστρέψουμε τα κτίρια μας, ένα άστρο. Σπαστικό είναι, απλά μας εκνευρίζει. Ωπα. Σε και άλλο μια περιοχή με πράσινο, με δασάκι. Ναι, έχει έτσι. Είχαμε το πολύ τσιμέντο. Και καλά. Καρμποντέι, όταν το πιστρώ. Έγινε καρμπόν. Για να πάμε παρακάτω. Να δούμε πότε επιτέλου. Memphis, Day 51. Ξέρεις, πολύ απλά δεν το κάνουμε και ολόκληρο, δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολύ μεγάλο. Αν δούμε ότι ξεπερνάει δηλαδή τα 60... Ας πάμε μέχρι τα 60, αυτό ναι. Θα έλεγα και εγώ τώρα, και άμα δούμε ότι δεν υπάρχει λόγος. Ναι, ναι, γιατί δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ πραγματικά. Δεν είναι τόσο μεγάλο το βίντεο, αλλά εντάξει, επειδή παίζουμε μαζί έχει πλάκα. Μόνος μου να το έπαιζε αυτό δεν αξίζει. Όχι, θα αργούσεις πιο πολύ να τελειώσεις. Είναι θα το κάπου, θα το βαριώσουν. Ενώ είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά... Ναι, είναι ωραίο, μια χαρά είναι, αλλά τόσο μεγάλο. Άμα ήξερα βασικά το σταματούσαμε νωρίτερα, εντάξει. Δεν πειράζει, ας το πάμε μέχρι το 60 να δούμε τι γίνεται. Γιατί κάτι μου λέει, αν πάει με 60 σημαίνει πως έχει 100 μετά, έτσι. Memphis Total Destroyed. Georgie. Chattanooga. Chattanooga. Έλος. Μας ξεκίνησε πολύ ωραία. Ξεκινικά σου βγάζει. Πόσο έγινε πάλι. Άρα και το World Tour το πήρανε κυριολεκτικά με όλη τη σημασία της λέξης. Ναι, ναι, προφανώς. Δεν σε πιδάπα, για χτυπάω το UFO. Αν είναι δυνατόν. Προφανώς το κάνανε αυτό το άλμα για να μην χάνεις τον άλλο, ξέρεις. Κατάλαβες. Εδώ πάνω. Ladybug, Mega Food. Τσάτα Λούγκα. Λούγκα, όχι, Λούγκα. Πώς δούμε, Λούγκα, τι είναι, Λούγκα. Secret Planet. Nashville. Death Breath. Ρίξτε ένα Death Breath, μπορείς αυτό. Δεν έχω. Γιατί γράφει πάνω. Αυτό όλα δεν πιάνει. Τώρα έφτιασε. Θα το σπασές. Τον έκανε πιο μικρό, ναι.
Και τελειώνει, ατελείω το παιχνίδι, ατελείω το ατελείω της όλης διασκέδασης και χαράς. Πιστεύω ότι ήταν ανούσιο να το κάνουν τόσο μεγάλο, τόσο υπερβολικά μεγάλο. Δεν υπήρχε λόγο. Αυτή η λογική έπρεπε στο Τάμπλετ να έχει κι άλλες πίστες που είναι από τα αγαπημένα μας αρχή. Ωχ, πάντα πάλι. Δεν ξέρω πώς έγινε. Σκοτώθηκα. More power, αυτό που χρειαζόμαστε. Και more stages. Όχι, όχι, more stages. Φτάνει. Louisville. Όπως το είπα, μάλλον αυτοί το πήραν κυριολεκτικά και το κάναν όλες τις χώρες και τις πόλεις του κόσμου. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί κάποιος άλλος να το τερμάτισε από τέτοιο πρώτο παιχνίδι κανονικά. Μπορούμε να το δούμε για περιέργεια μετά στο YouTube, άμα κάποιος το έπαιξε πόσες ώρες είναι το walkthrough. Το playthrough. Όχι, ενώ στα arcade να το κάνει ποτέ στα παλιά, το 90. Αν κάτσε να το κάνει ποτέ. Νομίζω. Βασικά, αν θα πρέπει να πάρει και το αντίστοιχο με τα πρώτα, με τα ήδη πρώτη ανάγκη μα. Το σημειάκι που γυρίζει νομίζω πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο. Μήπως μας δίνει κάποιες χώρες. Ουουουου! Πάτε να το πας και πάμε στο κανάλι, να. Άμστερνταμ. Ποια πίστα είναι, ποια day είναι. Πρέπει να είναι γύρω στο 54. Θα δούμε μέχρι το 60 όπως είπαμε. Άμα δούμε και δεν σταματάει. Όσο είδατε και απολαύσατε και το σταματάμε. Ακριβώς. Να γίνεται φυσικά. Να παίζουμε και όλη τη νύχτα. Κάναμε τεράστιο πλέον. Και άλλες δουλειές. Για Playing Classics ήταν το μεγαλύτερο Playing Classics που φέρνει ποτέ. Εσπάσεις ρεκόρ. Είναι αλήθεια. Μπούμ. Βασικά θα κάνουμε Game Over. Μετά δεν χρειάζεται να το κόψουμε αυτό το βίντεο. Θα χάσουμε, ναι. Δύο-τρεις πίστες να δούμε πού θα το πάει ο ποιητής το πράγμα. Ναι. Πάμε το πάνω. Και να κάνουμε έτσι και το. Να κάνουμε και ένα input names για να τελειώσει το βίντεο γιατί είναι πολύ μεγάλο. Το περίμενε. Και δεν είναι και τραγικά δύσκολο να πεις ότι να χάνει πιο εύκολα, να πεις ότι ξέρεις... Άμστερνταμ Total Destroyed. Τι άλλο έμεινε από χώρα, ποιες άλλες μπορεί να μείνανε στο χάρτη. Δεν έχω ιδέα. Κοπενχάγεν, πάμε στη Σουηδία. Μ' αρέσει που έχει ανθρώπους κάτω με μαγιό στη Σουηδία, λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων. Λίγο δεν είναι αντανακλάσεις ρεαλιστικές προσδοκίες αυτό το πράγμα για την χώρα της Σκανδιναβίας, αλλά τέλος πάντων. Καλά, ναι, είναι ό,τι να είναι. Εντελώς αντιρεαλιστικό. Το πόδι, το πόδι, το πόδι. Αλλά δεν θα συμπληρώσω που κάτω στο πόδι. Γιατί έτσι θέλω. Γιατί μπορώ. Γιατί μπορώ. Έλα εδώ που πας, έλα εδώ, έλα εδώ, θα σε φάω, αχ, ξέρω. Πάει η Σουηδία. Μπορώ σου, με δείτε από κάτω της. Μπορώ, μπορώ σου. Χημικά. Οχο. Σούπερ δαραδάκι, ένδραση! Πολύ καλά κουτάκια. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Στο νερό, φιλό. Κάτι έμεινε καταστροφικό, έλα από εδώ. Τι έγινε. Αυτό.
Πιστεύω, μου, ένα κτίριο. Βασικά σου γυρίζει στο ίδιο σημείο όλη την ώρα. Στι πίστε. Γύρω-γύρω κάνει και ξαναπά πίσω. Και νόσα. Έχουμε ακόμα τρει πίστε, κυρίε και κύριοι. Ωστόσο, με τον λόγο μα μέχρι την 60 να δούμε τι είναι. Ένα. Γιατί εντάξει, δεν το ξέραμε. Πρέπει να πάρουμε και πατατάκια μαζί μα, popcorn. Η ταινία ήταν πολύ πιο συντομημένη. Σίγουρα. Βασικά ψέματα, και αυτό καμιά ώρα και έθανε το τρίτο που την ταινία πήγε. Τι έγινε, παιδιά, αυτό ξαϊλώθηκε, τι συμβαίνει. Στο καλό. Milwaukee, πάλι Αμερική. Και να τρέχουν την Αμερική τα τέρατα. Η Αμερική είναι ο μόνο μέρος που γουστάρει να διαλύονται. Ξέρετε, δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο. Για κάποιο λόγο χοροπηδάω πάλι. Διαλύω χτίρια από εδώ που το καταλάβω πώς γίνεται αυτά. Έλατε. Με σούπερ ατάκ ήταν. Πιο δυνατή γίνηκαν να πάρει, ξέρεις, με την ώρα περνάει δηλαδή. Με την ίδια στα χέρια πας και τα διαλάσεις πλάκα πλάκα, δεν χρειάζεται. George, big out. Και πάμε για 60. 59-60. Αυτή είναι και ακόμα μια κίνηση. Κύριε, γιατί εντάξει, μετά από ένα σημείο είπαμε. Ναι, δεν μπορεί πήρα και μια γεύση και καλή ποσότητα. Καλά, είναι σίγουρα, ναι, δεν είναι. Ήταν μεγάλο το πλήκο, καλά. Με το παραπάνω. Ήταν πολύ μεγάλο. Όχι για το μέγεθος του αρχείου, ας πούμε. Επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να παίξουμε κάτι πιο μικρό και σύντομο. Καλά, ναι, δεν περίμενα να σου πω και τόσο μεγάλο, εντάξει. Και το ξέραμε, αφορά και εγώ το παιχνίδι. Λιμόχ και παντζακέ. Καλύτερα να πω αυτή την ιδέα που έφαγα και δόθησα παρά να ασχολούμαι το τάι. Όταν πηδάς και πατήσεις επάνω, το πιάνει με τη μία. Τα power up βασικά παίζει μεγάλο ρόλο, αν παίρνεις power up πολλά. Πάει το πράσινο, το ρημάξαμε. Stage 60. Wabasha. Και συνεχίζει. Φίλοι μου, ναι. Εδώ σταματήσουμε, θα βγάλουμε την εκπληκτική. Και θα σταματήσουμε, ναι. Και έχουμε πει διάρκεια μετά να δούμε πόσο μεγάλο είναι το παιχνίδι, να το ψάξουμε πραγματικά. Να το ψάξουμε, ναι. Και φαντάζεσαι το τραγικό της υπόθεσης θα τελειώνει στις 61, πίστα. Ωραία, φίλε. Τραγικό εντελώς. Το μπουρνάκι έλα εδώ. Με έριξε. Βασικά να μην κάνω continue, έτσι. Ναι. Και εσύ άμα χάσεις. Ναι, ας πάει όσο πάει. Να μην πατήσεις δηλαδή κανένα start για να κάνεις game over. Που γράφω όνομα. Τι είναι αυτό το προσωπάκι. Σαν εμένα δεν μοιάζει. Ναι, αυτό είναι πραγματικά κουλό πράγμα. Δεν κατάλαβα πώς το κάνω.
Δεν έχω ιδέα. Σαν τη μούρη μου σε αυτό ήταν πολύ ωραίο και πετυχημένο και δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα πώς έγινε. Δεν ξέρω. Είναι τα στοιχειωμένα που λέει ένα φίλο μου αυτά εδώ πέρα. Βασίλη, άμα θες μπορείς να χάσεις, δεν πειράζει. Ας το προχώρα, βγάλω ό,τι μπορείς. Ας πω ούτως ή άλλως κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα χάσει. Δεν ξέρω. Feeling OK λέει. Γράψε και όνομα και εσύ μόλις τελειώσω να πεις. Wabasha totally destroyed. With friends like you who need gentlemen's bonus. Bonus, είστε bonus. Πάρε και σκορ. Τι σε χτυπάει, σκάνε κάποιο που σε χτυπάει, δεν ξέρω γιατί. Μόναχο. Εδώ κυρίες και κύριοι. Μόλις χάσει, παίξε και μόλις χάσει παρά το. Βασικά ούτως ή άλλως θα χάσει κάποια στιγμή. Ακριβώς. Ατελείωτο, δεν ήξερα απλά, δεν ήξερα. Συγχωρέστε με. Μπούμ! Εντάξει, πέθανε, σας την πάρεις τίποτα. Ωραία. Άσου και γράψου και το όνομά σου, άμα θες μόλις βγει. Έτσι, εγώ γράψω τα σάμα, πάτα κάτι, έτσι, διάφορα, είναι ούτως ή άλλως, ό,τι θες. Continue, όχι. Δεν μπορούμε άλλο, φτάνει. Πλαντάξαμε, μία ώρα και κάτι σίγουρα παίζω. Γράψε, πάτα αριστερά δεξιά του σταυρό σου. Game over. Υπάρχει σαν μαξινάρε, αλλά αυτό ήταν και το παιχνίδι. Ου, Χριστέ μου, δεν τελείωνε. Πραγματικά, δεν ξέρω. Rampage, φίλοι μου. Ωραία παιχνιδάκι, αλλά... Έπρεπε να λέγεται The Endless Game, βασικά. Όχι Rampage. Παίζει να είναι πολλές πίστες, παίζει να είναι μια φουνταριά πίστες. Σίγουρα, χαλαρά. Παίζει και 100. Δηλαδή δεν απίθανα να σου πω γενικά. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο, φίλοι μου. Ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ένα μεγάλο playthrough ήταν αυτό, Penny Classics. Δεν περίμενα. Το κάναμε προς πόρο τιμής για την ταινία και όλα στην καινούργια και αυτά. Είπαμε μήπως τίποτα κάτι. Τελικά όμως εντάξει, κάναμε ένα μεγάλο playthrough, δεν πειράζει. Το ευχαριστηθήκατε. Καταλάβατε, πήρατε μια γεύση. Πήρατε μια γεύση, ακριβώς είναι το παιχνίδι λίγο πολύ. Καταστρέφει τα πάντα. Rampage, αυτό που λέτε τέτοιο. Γενικά. Με τριπλό ίσως να ήταν ακόμη πιο γρήγορο βασικά, εντάξει. Αλλά δεν τελείωνε. Ω Θεούλη μου. Δηλαδή, πραγματικά. Τι να πω, πολύ καρτουνίστικο, πολύ χαριτωμένο γενικά. Γενικά, να η μούρη μου εδώ, ορίστε, να τη δες Βασίλη, δες. Αν είναι δυνατόν. Λέγεται bonus γενικά, εδώ πέρα μας εξηγεί κιόλας. Α, είναι developers, ρε. Ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι developers κάποιος πληροφορίες. Κάποιος προφανώς μοιάζει σε και η Μούρη έτσι πως ήταν, είναι λες και είμαι εγώ, αλλά σε φάση... Κάποιος μοιάζει σε σένα. Προφανώς, παιδιά, έπαιρνε ένα τελευταίος κόσμος στο διάστημα, προφανώς. Μέχρι να φτάναμε εκεί... Δείχνει τη γη καταστραμμένη πίσω. Μέχρι να φτάναμε εκεί, προφανώς, κοιμόμασταν και όρθιοι, επομένως... Καταλαβαίνεις τι γίνεται, ας πούμε, γενικά. Οκ, αυτά. Over and out. Ακόμα ένα βίντεο μας τελείωσε, ένα μεγάλο βίντεο μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Like, subscribe, πατήστε την καμπανίτσα όσοι κάνετε subscribe. Αυτά από μένα. Γεια σας. Γεια σας, φίλοι μου, γεια σας.